Βροντάνε στράτες και αγορές, με τα την είδηση του χαμού σου, αγαπημένα μας Μίκη. Πλήθος ανθρώπων, από όλες τις ηλικίες, από όλες τις γενιές, βρίσκονται τις τρεις αυτές μέρες εδώ για να σε αποχαιρετήσουν. Σεμνά, μα όχι βουβά. Με τα τραγούδια σου σε αποχαιρετάμε, όπως αξίζει σε εκείνους που λεβέντη καροβόλησαν τον κόσμο. Κι ένας ψήθυρος περνά από στόμα σε στόμα. Χωρίς το Μίκη θα ήμασταν αλλιώς. Και έτσι είναι, χωρίς εσένα θα ήμασταν αλλιώς. Φράγμα μεγαλόπρεπο στη λήθη, ένα δοξαστικό στην εποποιία του λαού μας, τον 20ο αιώνα, είναι το έργο σου. Αποστόμωσε όσους προσπαθούν να μαυρίσουν τη μνήμη της, διόρθωσε τα ψέματα, έκανε έναν ολόκληρο λαό να νιώθει υπερηφάνεια για την κληρονομιά του και θαυμασμό για εκείνους που με τον αγώνα τους την τιμούν και προσπαθούν να τη μεγαλώσουν. Ορμητική, επαναστατική, φλογισμένη από το πάθος, μια κατάφαση είναι η μουσική σου, ότι ο κόσμος χρειάζεται και μπορεί να αλλάξει. Με το αστραφτερό σπαθί της, εκτοπίζοντας τον φόβο, την ιτοπάθεια, την αδιαφορία, σαλπίζει νέο ξεκίνημα, πυρπολεί τα όνειρα, πολιορκεί το κοίταζε τη δουλειά σου, γεμίζει με ήλιο τις καρδιές. Μας έδειξες τη δύναμη του ελληνικού λαού, τη δύναμη των λαών του κόσμου. Χωρίς αμφιβολία ήξερες καλά να εδραιώνεις την πίστη πως το δίκιο, η ειρήνη, η ευτυχία είναι πράγματα κατορθωτά. Όσο ρωμαλαία και στιβαρά αναμετριέται η τέχνη σου με την αδικία, τόσο τρυφερά και απαλά ξέρει να θοπεύει τα όμορφα και τα καλά στη ζωή και στον κόσμο. Έσμιξες τους τρανούς αητούς με τους χρυσούς αγγέλους, μαθαίνοντάς μας πως για να είσαι δυνατός πρέπει να είσαι ευαίσθητος. Με ιερή αφοσίωση καλλιέργησες αυτή την ευαισθησία μας. Μας έμαθες πως μέσα στις καταιγίδες μπορούμε να κρατηθούμε από ένα λουλούδι. Είχες εμπιστοσύνη στο λαό. Πίστευες, και όχι άδικα, πως μόνο ο λαός μπορεί να κατανοήσει και να κατακτήσει τα ανώτερα δημιουργήματα του ανθρώπου, τέτοια όπως είναι η τέχνη, η ποίηση, η μουσική, αρκεί να του δώσει κάποιος τα κλειδιά. Γι' αυτό δεν μελοποίησες μόνο έξοχα τον ποιητικό λόγο χωρίς να τον προδίδεις. Τον αναδημιούργησες και τον παρέδωσες με εκείνη τη μορφή που μπαίνει κατευθείαν στη λαϊκή ψυχή. Έφερες την ποίηση στο τραπέζι του λαού πλάι στο ποτήρι και το ψωμί του, όπως έγραφε για σένα ο Γιάννης Ρίτσος. Δεν είναι μόνο ο επιτάφιος, η ανεπανάληπτη αυτή συνομιλία της μουσικής σου με την ποίηση του Ρίτσου, που μέσα από τις συγκλονιστικές ερμηνείες του Μπιθικότσι και του Χιώτη έγινε ένας διαχρονικός λαϊκός θρήνος και ύμνος μαζί στο θάνατο που γονιμοποιεί το μέλλον. Πέτυχες να μιλήσεις με την υψηπετή πίεση στη λαϊκή ψυχή, ακόμα και μέσα από απαιτητικές και ασυνήθιστες στο λαϊκό αυτή μουσικές φόρμες, όπως αυτές στο άξιο νεστή του Ελίτη, στο επιφάνεια Αβέροφ του Σεφέρη, στο πνευματικό εμβατήριο του Άγγελου Σικελιανού, στο κάντο γενεράλ του Παύλο Νερούδα και τόσα άλλα. Δίχως άλλο, χωρίς εσένα οδηγητή και προτεργάτη αυτής της νέας τέχνης, η μουσική θα ήταν αλλιώς. Βαθύς ποταμός, ακόμα ανεξερεύνητος, είναι το έργο σου. Σε αυτό συνυπάρχουν
όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής, από τους λαϊκούς δρόμους και το δημοτικό τραγούδι, ως την αρχαία τραγωδία, το βυζαντινό μέλος, τη συμφωνική μουσική, το κλασικό τραγούδι, τα ορατόρια. Σου το χρωστάμε λοιπόν να φροντίσουμε να ανοιχτούν διάπλατα στον κόσμο όλοι οι θησαυροί της μουσικής σου. Σου το χρωστάμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το μεγάλο όνειρό σου, να φτάσουν στο λαό οι θησαυροί σε όλη την ιστορία της μουσικής, μέχρι αυτό ατόφιο να εκπληρωθεί σε μια ανώτερη μορφή κοινωνίας, όπου όλα τα μέλη της θα μπορούν να κατανοούν και να απολαμβάνουν την τέχνη, ακόμα και το πιο δύσκολο και αφηρημένο είδος της, τη μουσική. Αυτή την τέχνη που από μικρό παιδί, από τότε που πρωτάκουσε στην 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, σου πήρε το μυαλό και σε έκανε να βλέπεις με τα μάτια της τον κόσμο. Οι αγώνες και η μουσική είναι τόσο δεμένα πια μέσα μου, ώστε δεν μπορώ να φανταστώ ούτε αγώνες χωρίς τραγούδι, ούτε τραγούδι χωρίς αγώνα, έλεγες. Σ' όλη τη ζωή σου, με το ένα χέρι κρατούσες τον τουφέκι και με το άλλο τις παρτιτούρες σου. Και αυτό δεν είναι αλληγορία. Μέχρι και στη Μακρόνησο, σε αυτό τον εφιαλτικό τόπο των μαρτυρίων, εσύ έγραφες μουσική. Εκεί έγραψες και το πρώτο συμφωνικό έργο σου, τη Συμφωνία για τη Μακρόνησο. Εκεί κατάλαβες πόσο ευεργετική είναι η δημιουργία όταν πρέπει να αντέξεις τον πόνο και την κτηνοδία. Πόσο ευγενική γίνεται για τους γενναίους, αυτούς που μένουν όρθιοι και δεν χαμηλώνουν το βλέμμα τους. Στο ερώτημα «Για ποιον δημιουργείς» πάντα απαντούσες «Για το λαό». Και όταν ακόμα συνθέτω συμφωνικά έργα, πάντοτε έχω το νου μου στο λαό. Φιλοδοξώ να γίνω κατανοητός από τους απλούς εργαζόμενους ανθρώπους, γιατί έχω πίστη ότι αυτοί αποτελούν τη βασική δύναμη που σπρώχνει μπροστά την ιστορία, είχες δηλώσει όταν σου απονεμήθηκε το βραβείο Λένιν. Και έπειτα, πάλι συνήθιζες συχνά να επαναλαμβάνεις πως ό,τι φτιάξαμε, το πήραμε από το λαό και στο λαό το επιστρέφουμε. Και δεν ήταν σεμνοτυφία. Είχες βαθιά συνείδηση ότι για το προσωπικό καλλιτεχνικό σου επίτευγμα σπουδαίο ρόλο έπαιξε η εποχή σου, ότι στον ιδιαίτερο τρόπο της τέχνης σου αντανακλούσαν οι πράξεις του λαού. Αυτό άλλωστε είναι το μυστικό της μεγάλης, της αληθινής τέχνης, της τέχνης που συλλαμβάνει το σφιγμό της εποχής και αφουγκράζεται το επερχόμενο. Να αντλεί τη δύναμή της από την ανθρωπιά, από τα βάσανα, τους καημούς, τις μνήμες, τις ελπίδες του λαού και αυτή την ανθρωπιά να την επιστρέφει πάλι στους δημιουργούς της. Μια βαθύτερη όμως συνείδηση της ανθρωπιάς, τη συνείδηση της δύναμης που μόνο ο άνθρωπος μέσα σε όλα τα πλάσματα διαθέτει να υποτάσσει τον κόσμο γύρω του στην ανάγκη του για δίκιο, για ευτυχία, να τον μετασχηματίζει στα μέτρα του. Έτσι, γράφοντας για το δικό σου λαό, είδες τη μουσική σου να σπάει τα σύνορα της χώρας, καθώς η γλώσσα της έχει την οικουμενικότητα από τα κοινά βάσανα, τις ελπίδες, τα οράματα όλων των τίμιων ανθρώπων της γης που αγωνίζονται ενάντια στην τυραννία, τη βία, την εκμετάλλευση. Αγγίζει τις καρδιές όλων των λαϊκών ανθρώπων ανεξάρτητα από εθνικότητα, γλώσσα, θρησκεία, φυλή. Γι' αυτό δεκάδες συλληπιτήρια, εκατοντάδες συλληπιτήρια μηνύματα καταφτάνουν αυτές τις μέρες από όλες τις γωνιές της γης, και από κομμουνιστικά και από εργατικά κόμματα, από πολλές άλλες προοδευτικές οργανώσεις, από όλες τις ηπείρους. Από εκείνους που νιώθουν σαν να έχασαν ένα δικό τους άνθρωπο. Ο καλλιτέχνης που ζει και δημιουργεί μέσα στην πάλη εξασφαλίζει ξεχωριστή θέση για το έργο του, δήλωνες. Και πράγματι το έργο σου έκανε θρύψαλα το μύθο ότι η δέσμευση καταστρέφει την τέχνη. Το έργο σου είναι τρανή απόδειξη
ότι η μεγάλη τέχνη είναι πάντα πολιτική, είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει ο δημιουργός της. Πίστευες ακλόνητα πως η συμμετοχή σου στη λαϊκή δράση ήταν αυτή που έδινε ρεύμα, που έβαζε φωτιά στη δημιουργία σου, πως δεν αρκεί ο καλλιτέχνης μόνο με το έργο του να είναι κοντά στο λαό, αλλά και με την ίδια του τη ζωή. Να μην ξεχωρίζει τη ζωή του από τη ζωή του εργαζόμενου, από τη ζωή του πρωτοπόρου λαϊκού αγωνιστή, να είναι ένας απλός στρατιώτης στην ακατάβλητη στρατιά των λαϊκών ανθρώπων που μάχονται για τη ζωή. Δικά σου τα λόγια. Έτσι πορεύτηκες κι εσύ μαζί με τους αδικημένους σε δρόμους που έκαιγαν. Από νωρίς πήρες του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στο νόμο. Για το λαό μας, για όλους τους λαούς, ως άλλος Σολωμός, ως άλλος βάρδος της ελευθερίας, με όλα τα προτάγματα της δικής μας εποχής. Από 17 κιόλας χρονό οργανώθηκε στο ΕΑΜ και λίγο μετά στο ΚΚΕ, παίρνοντας μέρος στην εθνική μας αντίσταση. Τον Δεκέμβριο του 1944 πολέμησε στη μάχη της Αθήνας με τον πρώτο λόγο του πρώτου τάγματος του Εφεδρικού Ελλάς. Ήταν τόση υπερηφάνεια σου για τη συμμετοχή σου σε αυτή την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης, που πολλά χρόνια αργότερα θα πεις πως αν υπήρχε επιτύμβιο επίγραμμα που θα επιθυμούσες να χαρακτήσεις τον τάφο σου, θα ήταν «Πολέμησε το Δεκέμβρη». Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, μοιράστηκες με τους συντρόφους σου τις άγριες διώξεις του κράτους εξόριστο στην Ικαρία και έπειτα στη Μακρόνησο, όπου βασανίστηκες φρικτά. Εκεί είναι με τα δικά σου λόγια που έσπασε το εγώ και έγινε τελεσίδικα εμείς. Στη συνέχεια αγωνίστηκες μέσα από την ΕΔΑ, τους Λαμπράκηδες, για την κοινωνική και πολιτιστική αναγέννηση, ενώ πλήρωσες με νέες δοκιμασίες, φυλακές, εξορίες, την παράνομη δράση σου ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών το 1967. Με τις αμέτρητες συναυλίες σου στο εξωτερικό, μέχρι την πτώση της δικτατορίας, μετέφερε σε όλο τον κόσμο το μήνυμα της αντίστασης και της λευτεριάς και έπειτα σε όλη την Ελλάδα. Τα τραγούδια σου, που τα λέγαμε μυστικά όλα τα μαύρα εκείνα χρόνια, κατέκλυσαν τα πάντα, τις ταβέρνες, τα γιαπιά, τα σχολιά, τα πανεπιστήμια, τις εκδρομές, τις συντροφιές, τις διαδηλώσεις. Στις συγκλονιστικές συναυλίες σου και στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, μέσα σε μια μέθεξη της μουσικής σου με τον κόσμο, αποθεώνονταν η πίστη πως με τους αγώνες θα αλλάξουμε τον κόσμο για να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο. Τα χρόνια αυτά έδωσες και τη μάχη ως υποψήφιος του ΚΚΕ για το Δήμο της Αθήνας, ενώ το 1981 και το 1985 ως βουλευτής του κόμματος υπερασπίστηκες τα δικαιώματα των εργαζομένων του λαού στη Βουλή. Από κάθε μετερίζει στη σκέψη σου πριτάνευε ο αγώνας για την ενότητα των Ελλήνων. Πολύπλευρος και πολυτάλαντος, διανοούμενος καθώς ήσουν, δεν περιορίστηκε στη μουσική, αλλά με το χαρισματικό σου λόγο έγραψες ένα σωρό βιβλία εκείνα τα χρόνια. Το ξεχωριστό όμως στην περίπτωσή σου είναι ότι η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα σου συναντήθηκε με μια προσωπικότητα ανήσυχη και άγρυπνη, που ένιωθε πάντα την ανάγκη να ξεπερνά τον εαυτό της. Έτσι συνέχιζες μέχρι το τέλος να δίνεις το παρόν σε όλες τις κρίσιμες στιγμές που ακολούθησαν, παίρνοντας το μέρος της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη νίκη της αντεπανάστασης στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, δεν λύγησες. Είχες πει τότε, κι όμως σταθήκαμε όρθιοι, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, πως το οφείλουμε στα δάκρυα και τις θυσίες αυτών των χιλιάδων και χιλιάδων πρωτοπόρων αγωνιστών που έπεσαν ακολουθώντας τις σημαίες και τα λάβαρα με το κόκκινο αίμα, που φλόγιζαν, εξακολουθούν να φλογίζουν τις καρδιές όσων πάλευαν και παλεύουν για ελευθερία, ειρήνη, το δίκαιο, τα δικαιώματα του λαού μας
και όλων των λαών της γης. Σταθερά στις επάλξεις του διεθνισμού, ασταμάτητα υποστήριζε την αδερφική φιλία του ελληνικού με τον τουρκικό λαό και το δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού. Πολεμώντας τους λύκους που διψούν για αίμα και σεριανούν στην περιοχή μας, όπως είπες, διοργάνωσες το 1999 την ιστορική συναυλία με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση και τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία και καταδίκασες με τις ξεκάθαρες δημόσια εκφρασμένες θέσεις σου τις κρίσιμες στιγμές τα τσακάλια του αντικομουνισμού, όπως τα ονόμαζες, τα αντικομουνιστικά μνημόνια του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανιστόρητη εξομοίωση των θυμάτων με τους θύτες, των εγκληματιών με τους ήρωες, των κατακτητών με τους απελευθερωτές και των ναζιστών με τους κομμουνιστές. Παρόν δήλωσες και στη δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, παρόν και στο δίκαιο αγώνα του λαού μας για την κατάργηση των μνημονίων και όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών εφαρμοστικών νόμων τους. Η αλήθεια είναι, όπως και γνωστό σε όλους, πως δεν συμφωνούσαμε πάντα με τις πολιτικές πρωτοβουλίες σου. Όμως, αυτό που μένει, το ιστερόγραφο της δόξας, είναι η τεράστια παρακαταθήκη του έργου σου και η πολιτική διαθήκη που μας άφησες, σβήνοντας τις λεπτομέρειες και κρατώντας τα μεγάλα μεγέθη. Το ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά, τα όρημα χρόνια σου τα πέρασες κάτω από τη σημαία του ΚΚΕ. Δεν σε αποχαιρετούμε, σύντροφε Μίκη, γιατί εσύ δεν έφυγες. Μέσα στις φλέβες μας είσαι. Θα είσαι για πάντα μέσα σ' όλα εκείνα που γι' αυτά πολέμησες, θα είσαι για πάντα σ' όλους τους ποταμούς του κόσμου. Και όταν θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση και γύρω μας θα λάμπει η λιόλουστη ζωή, θα είσαι κι εσύ τρανός όπως πάντα στις μεγάλες στιγμές παρών. Γιατί το έργο σου έγινε ελπιδοφόρος, αναγεννητικός, ανάκουστος και λαϊδισμός για τον ελληνικό λαό, για όλους τους λαούς, στη σύγχρονη ιστορική εποχή της Ανατολής, της νέας κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για την ελευθερία σε όλες τις μορφές, πνευματική, ηθική, πολιτική, κοινωνική, για την πλήρη αληθινή ελευθερία. Στο φέρετρό σου σηκώνεται, υψώνει τη γροθιά της και αντριεύει και θεριεύει η Ελλάδα. Σύντροφε Μίκη, είσαι φως που πατεί χαρούμενο τον Άδη. Φως επαναστατικό στην κορφή του Ολύμπου αριστερά, φως που ολούθε λαμπυρίζει, όπως έγραψαν αυτές τις μέρες γερμανικές εφημερίδες. Ένα φως που καίει, τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Όπως ήθελες θα γίνει, όπως το προδιέγραψες με την πολιτική διαθήκη σου στους μεγάλους δρόμους κάτω από τις αφίσες με τα αθάνατα τραγούδια σου. Θα τον σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Θα τον σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο. Όταν απόψε το πλοίο θα σαλπάρει από τον Πειραιά για να διασχίσει τα γαλάζια νερά της ελληνικής θάλασσας, για να σε οδηγήσει στην τελευταία σου κατοικία, στον τόπο καταγωγής σου, στο Γαλατά Χανίων, στην αγαπημένη σου Κρήτη, σύμφωνα με την επιθυμία σου, όλη η Ελλάδα θα σε συνοδεύει με τα τραγούδια σου, γιατί για σένα, για να δανειστούμε στίχους από το μεγαλείο του Σολομού, ο ουρανός καμάρωνε και η γη χειροκροτούσε. Αθάνατος, Μίκη, καλό σου ταξίδι.